Μας δίνουν απαντήσεις σε κέρια ζητήματα που αφορούν την υγεία μας. Όλα αντιμετωπίζονται, κυρίες και κύριοι, όταν κάνουμε πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία και ειδικά σε ένα ευαίσθητο θέμα που αναφέρεται στις παθήσεις των αγγείων. Ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλούς, αλλά πολλοί αγνοούν τους κινδύνους και δεν κάνουν έγκαιρη θεραπεία. Οι παθήσεις των αγγείων είναι απειλή για την υγεία μας και είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται άμεσα. Το θαύμα της αγγειοχειρουργικής, της πολύτιμης ιατρικής ειδικότητας, θα αναλύσουμε με τον καταξιωμένο και πολύ δημοφιλή Dr. Γεώργιο Ελευθερίου, διδάκτορ της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντή αγγειοχειρουργό στο Μετροπόλιταν και με πολλά θεσμικά καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Δόκτωρ Ελευθερίου, είναι μεγάλη μας τιμή που είστε στην ώρα μεταμόρφωσης. Καλώς ορίσατε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είναι και για μένα τιμή και ευχαρίστηση να βρίσκομαι μαζί σας. Πολύ ωραίο το βίντεο που ετοιμάσατε. Έχετε πολύ πλούσιο βιογραφικό έργο. Δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με τιμάτε. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας πάντα το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθήσεων των αγγείων, φλεβών και αρτηριών. Η αλήθεια είναι ότι η αγγειοχειρουργική όντως σημειώνει τεράστιες προόδους που όχι μόνο μας προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατρέ, αλλά μας σώζουν και τη ζωή. Τα περιγράφω σωστά ή είμαι σε υπερβολή τώρα? Βεβαίως, η αγγειοχειρουργική είναι μια αρκετά καινούργια ειδικότητα, θα έλεγα. Μια ειδικότητα των τελευταίων δεκαετιών. Είναι μια ειδικότητα που προσφέρει πολλά και σώζει ζωές. Αλλά κυρίως θα πρέπει να επικεντρώσουμε, πριν φτάσουμε στο σημείο να τρέχουμε, στην πρόληψη. Και η πρόληψη και στην αγγειοχειρουργική, όπως και γενικότερα στην ιατρική, έχει ιδιαίτερη σημασία και θα πρέπει οι ασθενείς μας που μας ακούνε να το ξέρουν αυτό και να προλαμβάνουν παρά να θεραπεύουν. Να ρωτήσω κάτι. Στατιστικά, στους 10 Έλληνες, οι 6 ίσως να έχουν προβλήματα στις παθήσεις των αγγείων τους. Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει να μην να το αγνοούμε και να καθυστερούμε την επίσκεψή μας στον αγγειοχειρουργό? Είμαστε σαν λαός λίγο, ένας λαός το οποίος αφήνει για αργότερα τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι λάθος όσον αφορά την υγεία μας. Όντως έχετε δίκιο. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι 6 ή και παραπάνω Έλληνες έχουν προβλήματα είτε αρτηριακά, που είναι πιο σπάνια, είτε φλεβικά, που είναι τα πιο συχνά. Οι φλέβες είναι κυρίως οι παθήσεις που εκφράζονται με τους χυρσούς στα πόδια και τις ευριαγγείες. Αυτές είναι οι πιο συχνές παθήσεις και ειδικά στις γυναίκες είναι πολύ πιο συχνές, 5 φορές πιο συχνές από ό,τι στους άντρες. Πολύ ωραία. Σε αυτό σίγουρα φαντάζομαι ότι επιβαρύνεται το παπούτσι, το τακούνι που φοράμε εμείς οι γυναίκες ή όχι? Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά βασικά παίζει ρόλο το οργανικό περιβάλλον του γυναικείου οργανισμού αφενός, αλλά μεγάλο ρόλο παίζουν όσον αφορά τις φλεβικές παθήσεις και οι εγκυμοσύνες στη γυναίκα. Οι οποίες επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό. Γιατρέ μου, εκπαιδεύστε μας, ήρθε η στιγμή. Υπάρχει οριστική λύση στις ευριαγγείες και στους κυρσούς? Αυτό σχετίζεται επίσης με την έγκυρη αντιμετώπιση? Βεβαίως και υπάρχει και βεβαίως η έγκαιρη αντιμετώπιση παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην επαρκή αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τις ευριαγγείες, η λύση είναι σχετικά εύκολη, κυρίως αντιμετωπίζεται με σκληροθεραπεία. Ξεκινήστε από την αρχή. Θέλουμε ένα περιστατικό να μας αναφέρετε. Ας πούμε μια γυναίκα 45 χρονών. Ναι. Το πούμε. Ναι. Είναι το όριο της ηλικίας που... Μπορεί να εμφανιστούν και σε πιο μικρές ηλικίες. Υπάρχουν και περιπτώσεις που και από τα 20 ακόμα γυναίκες έχουν θέματα με ευριαγγείες ή κυρσούς στα πόδια τους. Πολύ ωραία. Και είναι και θέμα κληρονομικότητας πέραν όλων αυτών. Ας ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο που είναι οι ευριαγγείες. Πολύ ωραία. Οι ευριαγγείες είναι οι μικρές αυτές λεπτές, σαν τριχοειδή φλέβες που βλέπουμε στα πόδια μας κυρίως. Ναι. Καμιά φορά εμφανίζονται και στο πρόσωπο, αλλά αυτό είναι κυρίως θέμα πλαστικών ή δερματολόγων. Ναι. Στα πόδια λοιπόν είναι οι λεπτές κόκκινες ή μπλε φλέβες. Όταν... Όπου εμφανίζονται σε όλο το σημείο του ποδιού ή έχουν κάποια... Σε οποιοδήποτε σημείο του ποδιού μπορεί να εμφανιστούν. Είναι ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα, ειδικά οι Ελληνίδες το έχουν, κυρίως λόγω κληρονομικότητας, αλλά και λόγω θερμοκρασίας, γιατί παίζει ρόλο και η θερμοκρασία. Η ορθοστασία. Και η ορθοστασία βέβαια. Πολύ ωραία. Τα ψηλά τακούνια και τα πολύ στενά ρούχα.
επίσης. Επιβαρύνουν τις ευριαγγείες αυτό. Βεβαίως, αν σφίγγουν πολύ στους μυρούς. Όπως επίσης η θερμοκρασία, οτιδήποτε αυξάνει τη θερμότητα στο πόδι μας, όπως λόγου χάρη ηλιοθεραπεία το καλοκαίρι, που ούτως ή άλλως πρέπει να την αποφεύγουμε, όπως λένε και οι δημοτολόγοι, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, αλλά επιβαρύνει και τις ευριαγγείες. Όπως επίσης... Είστε ολιστικός. Ναι. Τα περιγράφετε όλα. Δεν αφήνουμε κανένα κίνδυνο. Μπράβο, ναι. Ευχαριστούμε, γιατρέ. Σωστά. Όπως επίσης, οτιδήποτε γενικά αυξάνει τη θερμότητα, όπως οι σάουνες, γενικά να ξέρουν γυναίκες και κυρίες που μας παρακολουθούν, ότι αυτό επιβαρύνει τις ευριαγγείες. Η αντιμετώπιση λοιπόν είναι... Συγγνώμη, γιατρέ, είπαμε για τις κυρίες. Οι άντρες... Έχουν βέβαια και οι άντρες. Επειδή το αναφέρουμε τώρα έτσι. Έχουν και οι άντρες, σαφέστατα. Στους άντρες δεν φαίνεται. Ναι. Δεν είναι τόσο συχνό όσο στις γυναίκες και εξήγησα το λόγο που δεν είναι τόσο συχνό. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και στους άντρες και είναι συχνό πρόβλημα. Βέβαια, στους άντρες... Τι το επιδεινώνει. Το επιδεινώνει, όπως είπαμε, η ορθοστασία. Ναι. Αφενός, η αυξημένη θερμότητα. Οτιδήποτε αυξάνει τη θερμότητα. Τα πολύ ψηλά παπούτσια. Τα πολύ στενά ρούχα και η παρατεταμένη ορθοστασία. Οι άντρες. Τι κάνουν λοιπόν οι άντρες και επιδεινώνουν την κατάστασή τους? Και στους άντρες λοιπόν υπάρχουν ευριαγγείες και επιδεινώνονται από την παρατεταμένη ορθοστασία, την αυξημένη θερμότητα. Έτσι, και κυρίως αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί παράγοντες. Και όλα ξεκινάνε, να μην ξεχνάμε πάντα, από τους κληρονομικούς παράγοντες. Όλα αυτά πρέπει να ξέρετε, είναι γραμμένα και στα γονίδια μας. Ναι. Εμείς αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι τους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που επιδεινώνουν τη καταγεγραμμένη πορεία του οργανισμού μας. Πολύ ωραία. Αντιμετώπιση λοιπόν. Αντιμετώπιση. Αναπάρουμε το περιστατικό της μιας γυναίκας 45 χρονών. Βεβαίως. Που έχει κάνει μια εγκυμοσύνη και έχουν επιδεινωθεί οι ευριαγγείες στα πόδια της. Όπως είπαμε και πριν, πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη. Πριν φτάσουμε στη θεραπεία, θα πρέπει μια γυναίκα να ξέρει και να αποφεύγει τους παράγοντες που επιδεινώνουν αυτές τις καταστάσεις. Όπως είπα, είναι τα πολύ στενά ρούχα, τα ψηλά τακούνια, η αυξημένη θερμότητα στο πόδι, καθώς επίσης. Και η ορθοστασία. Είναι οδηγός αυτός. Ναι. Σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Τα λέω πολλές φορές. Ευχαριστώ. Είναι διδάκτορ. Μας εκπαιδεύει. Γιατρέ μου, παρακαλώ. Προσπαθώ να τα καδικοποιήσω για να γίνουν ευρέως κατανοητά. Πραγματικά. Όταν είναι. Φτάσουμε στο σημείο πλέον να χρειάζεται αντιμετώπιση, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι αντιμετώπισης. Mm-hmm. Αν μιλάμε για τις πολύ ψηλές κόκκινες ευριαγγείες, τότε το ενδεδειγμένο τρόπος για αντιμετώπιση είναι τα λέιζερ. Τα λέιζερ όμως έχουν ένδειξη μόνο στις πολύ ψηλές κόκκινες ευριαγγείες του δέρματος. Στον πρώτο βαθμό, ας πούμε. Στον πρώτο βαθμό. Ωραία. Όταν στη συνέχεια προχωρήσει και αρχίζουν και παίρνουν το μπλε χρώμα, γίνονται πιο σκούρες, τότε ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι με σκληροθεραπεία. Τι είναι η σκληροθεραπεία? Ναι. Σκληροθεραπεία είναι ο γιατρός μας με μια πολύ πολύ ψηλή βελόνα ρίχνει μέσα στις φλέβες, στα φλεβίδια. Αυτά είναι ειδικό φάρμακο το οποίο τα εξαφανίζει, για να το πω απλά. Αυτό που στην ουσία κάνει είναι να κολλάει τα τυχώματα των φλεβιδίων και έτσι να μην κυκλοφορεί μέσα το αίμα και να μην έχουν πλέον το χρώμα, είναι σαν να τα εξαφανίζει. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία του ποδιού μας, είναι απολύτως ασφαλές, είναι αποτελεσματικό και είναι οριστικό για τα συγκεκριμένα φλεβίδια που αναφερόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι κάπου αλλού στο μέλλον θα βγουν κάποια καινούρια. Αυτά λοιπόν που αντιμετωπίζουμε. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα ξαναβγούν. Mm-hmm. Είναι μια θεραπεία ανώδυνη, δεν πονάει η ασθενής μας. Ωραία. Κυρίως την εφαρμόζουμε... Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο φόβος του πόνου είναι ένας ο πιο σημαντικός παράγοντας που μας κάνει να αναστέλνουμε πάντα την απόφασή μας να αντιμετωπίσουμε τις φλεβίτσες μας. Το αντιμετωπίζω συχνά και εγώ με τις δικές μου ασθενείς και το πρώτο ερώτημα είναι αν πονάει. Βεβαίως. Δεν πονάει, η βελόνα που χρησιμοποιούμε πολύ ψηλή και είναι σχεδόν ανώτιμη. Πόση ώρα κρατάει αυτή η διαδικασία? Γίνεται σε συνεδρίες, δεν είναι μία φορά. Χρειάζονται συνεδρίες. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, μπορεί να χρειαστούν από 2 έως 5 συνεδρίες. Πολύ ωραία. Και η κάθε συνεδρία θα έλεγα ότι κρατάει 20 λεπτά με μισή ώρα. Η ασθενής μας φεύγει περπατώντας, εννοείται. Ναι. Δεν έχει κότσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Φορώντας μία ελαστική κάλτσα, την οποία τη χρησιμοποιεί για 2-24 ώρα, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και μετά? Και μετά κανονικά συνεχίζει όπως πριν και έχει τελειώσει το πρόβλημα που είχε. Τι πρέπει να προσέχω, αν κάνω λοιπόν αυτή τη θεραπεία, υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω μετά? Όχι τίποτα ιδιαίτερο παρά μόνο αυτά που είπαμε, τα μέτρα πρόληψης. Δηλαδή να μείνεις με τις ώρες στον ήλιο, να αποφεύγει την πολλή ορθοστασία. Ένας άλλος παράγοντας που παίζει μεγάλο ρόλο και τον ξεχάσαμε να τον πούμε είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία μεταβολή στο βάρος. Πάρα πολύ. Και αυτά γενικά να λαμβάνουμε τα μέτρα πρόληψης. Ωραία. Θα έλεγα. Οι ευριαγγείες λοιπόν είναι το πρώτο στάδιο των φλεβικών παθήσεων, των συχνών φλεβικών παθήσεων. Στο επόμενο στάδιο
το πιο βαρύ είναι οι λεγόμενοι κυρσοί που εμφανίζονται στα πόδια μας. Η κυρσή. Η κυρσή είναι το αποτέλεσμα της... Όχι αναγκαστικά, αλλά συνήθως οι γυναίκες ή οι άντρες που έχουν ευρυεγγύες έχουν αρκετά μεγάλες πιθανότητες να εμφανίσουν και κυρσούς στα πόδια τους. Τι είναι η κυρσή? Ναι. Είναι μεγάλες φουσκωμένες φλέβες που έχουν έτσι μια πορεία ελικοειδή στα πόδια μας και οι οποίες πλέον είναι πολύ εμφανές και δυσάρεστες στην εμφάνιση του ποδιού. Πέραν αυτού, οι κυρσοί μπορεί να δημιουργήσουν και σημαντικές επιπλοκές, όπως είναι οι φλεβικές θρομβώσεις. Μάλιστα. Φλεβικές θρομβώσεις τι είναι? Είναι όταν μέσα στις φλέβες μας το αίμα, επειδή μέσα στους κυρσούς δεν κυκλοφορεί και κυκλοφορεί πολύ αργά, έχει την τάση να πείζει. Όταν πήξει το αίμα μας, τότε αυτό ονομάζεται φλεβική θρόμβωση. Μία φλεβική θρόμβωση είναι πόδινη. Ναι. Και μπορεί να οδηγήσει και σημαντικές επιπλοκές όπως μια πνευμονική εμβολή. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Γιατί είστε πολύ περιγραφικός και όντως είναι η οσυλία αυτό που κάνω τώρα, αλλά έχω μια πορεία. Ο κυρσός είναι αποτέλεσμα της ευρυεγγύας που δεν την αντιμετώπισα ή όχι? Όχι, όχι. Μπορεί κατευθείαν, δηλαδή, μπορεί κατευθείαν ένα γείο να δώσει, ναι, μια τέτοια δυσμορφία. Ναι. Ναι. Δεν προκαλεί πόνο? Ο κυρσός μπορεί να προκαλέσει. Στο σημείο που βρίσκεται. Μπορεί να προκαλέσει, μπορεί και όχι. Μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα καύσου, μπορεί να προκαλέσει αιμοδίες, δηλαδή μουδιάσματα στο πόδι μας, αλλά μπορεί να μην δώσει και κανένα σύμπτωμα. Το μόνο που δίνει είναι αυτό το οπτικό που βλέπουμε. Άρα υπάρχει μια εξήγηση γιατί κάποιος άνθρωπος δεν το αντιμετωπίζει έγκαιρα. Επειδή πολλές φορές δεν δίνει έντονα συμπτώματα. Και παρά το γεγονός ότι βλέπει ότι υπάρχει το πρόβλημα, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία και γι' αυτό αφήνει και εξελίσσεται αυτή η ιστορία, η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιπλοκές, όπως είπα, όπως είναι οι φλεβικές θρομβώσεις. Οι κυρσοί πού οφείλονται? Οφείλονται στο γεγονός ότι στις φυσιολογικές φλέβες υπάρχουν εσωτερικά κάποιες βαλβίδες, οι οποίες επιτρέπουν τη ροή του αίματος από κάτω προς την καρδιά μας. Όταν αυτές οι βαλβίδες δεν κλείνουν καλά, τότε το αίμα έχει την τάση να παλινδρομεί και να λινάζει στο πόδι μας. Η χρόνια αυτή κατάσταση οδηγεί σιγά σιγά στους κυρσούς, μαζί με τα ειδήματα, τα πρυξήματα που εμφανίζουν οι ασθενείς μας. Αυτό που ακριβώς υπάρχει αυτή η σχετική ερώτηση από το κοινό μας. Ότι πολλοί παραπονιούνται για το ειδήμα στα πόδια. Αυτό έχει σχέση σε βλάβη στις φλέβες? Βεβαίως. Πολλές φορές έχει σχέση με τις φλέβες μας, με τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, όπως τη λέμε. Είναι χρόνια. Ναι. Για να φτάσει, δηλαδή, ένας ασθενής να ταλαιπωρείται, να παραπονιέται, είναι χρόνιο το πρόβλημα. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Δεν εμφανίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Βέβαια, δεν είναι η μόνη αιτία που προκαλεί ειδήματα στο πόδι, καθώς μπορεί να υπάρχουν και άλλα καρδιολογικά ή νεφρολογικά θέματα. Αλλά η πιο συχνή αιτία είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος που έχει πρυξήματα στα πόδια του να επισκέφτεται τον αγκιοχειρουργό του και εφόσον εξασφαλίσει ότι το φλεβικό σύστημα λειτουργεί σωστά με τη βοήθεια του τρίπλεξ, που πλέον είναι μια απλή και γρήγορη εξέταση σε επίπεδο ιατρίου γίνεται. Στη συνέχεια, αν συνεχίζει, εφόσον δεν έχει πρόβλημα με τις φλέβες, να επισκεφθεί τις άλλες ειδικότητες, όπως είναι ο καρδιολόγος του και ο νεφρολόγος του. Όπου εσείς συνεργάζεται ούτως ή άλλως με τις ειδικότητες αυτές. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό το τρίπλεξ. Το τρίπλεξ είναι ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Είναι το ακουστικό του αγκιοχειρουργού, για να το πω απλά, το οποίο μας δείχνει τη λειτουργία και των φλεβών και των αρτηριών. Εν προκειμένου, μια και συζητάμε τώρα των φλεβών. Πολύ ωραία. Τέλεια. Δόκτωρ Ελευθερίου, στα χέρια σας είναι η λύση. Ευτυχώς, η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε άμεση, αποτελεσματική και οριστική λύση και στο πρόβλημα των κυρσών. Η τεχνική που τελευταία χρησιμοποιούμε είναι η τεχνική με το λέιζερ, όπως ενδεχομένως ο κόσμος που παρακολουθεί το έχει ακούσει. Ναι. Αυτό που γίνεται. Τα τελευταία χρόνια είναι αυτό. Είναι, ναι, μια υπόθεση τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Υπάρχουν και πιο καινούργιες μέθοδοι τώρα. Πάντα με λέιζερ, με τεχνολογία. Είμαστε στη μετά λέιζερ εποχή. Με τη χρήση βιολογικής κόλλας, η οποία αντί για λέιζερ χρησιμοποιούμε μια ειδική κόλλα που κολλάει τα τυχώματα των φλεβών. Όταν λέτε βιολογική κόλλα, τι εννοείτε? Είναι μια ειδική κόλλα που ρίχνουμε μέσα στη χαλασμένη φλέβα, κολλάει τα τυχώματα και έτσι απολογόμαστε οριστικά, χωρίς να χρειάζεται να φοράμε ούτε καν κάλτσες, που με το λέιζερ χρειάζεται να φοράμε κάλτσες. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Βεβαίως, είναι η καινούργια τεχνολογία που εφαρμόζεται. Έχει ξεκινήσει λίγα χρόνια τώρα. Ναι. Αλλά ας ξεκινήσω από το λέιζερ και να σας πω ότι το λέιζερ παραμένει ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Αυτό που γίνεται με το λέιζερ είναι, με μία οπτική ή ένα λέιζερ, μπαίνουμε εσωτερικά μέσα στη φλέβα τη χαλασμένη, που δεν λειτουργούν οι βαλβίδες της. Ναι. Τοποθετούμε την οπτική να στο κατάλληλο σημείο με τη χρήση υπερήχων και στη συνέχεια ενεργοποιώντας το λέιζερ και εσωτερικά τη φλέβα. Αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη λειτουργία του ποδιού μας. Αντιθέτως, το βοηθάει με οριστικό τρόπο να απαλλαγεί από το πρόβλημα αυτό, χωρίς μετεγχειρητικούς πόνους, χωρίς γενική αναισθησία
Και το ίδιο απόγευμα οι ασθενείς μας βαδίζουν. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι είναι μία λύση. Εντυπωσιακή, άμεση αποτελεσματική. Και άμεσα αποτελεσματική. Και δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται να αντιμετωπίσει πλέον τους κυρσούς που έχει στα πόδια του. Δόκτωρ Γεώργιος Ελευθερίου. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην Αερομεταμόρφωση. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να σας έχουμε εδώ. Ολοκληρώνοντας όμως την υπέροχη παρουσία σας, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ως Γενικός Γραμματέας πια του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, σήμερα, γιατρέ, στο νέο τρόπο διαχείρισης της ζωής μας και της υγείας μας, λόγω COVID φυσικά, θα θέλετε να μας δώσετε ένα μήνυμα? Βεβαίως. Να ξεκινήσω καταρχάς ότι είναι και δική μου τιμή και ευχαρίστηση που είμαι στην ώρα μεταμόρφωσης και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και αργιά αρκετή ώρα μαζί. Και να απαντήσω ευθύς στο ερώτημά σας. Ο COVID έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας. Μοιραία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ναι. Χρειάζεται πειθαρχία. Πρέπει ο κόσμος να αποδεχτεί καταρχάς ότι υπάρχει ο ιός. Γιατί υπάρχουν και κάποιες φωνές. Περιέργεις κατά τη γνώμη μου, που λένε ότι δεν υπάρχει. Δεν μας αφορούν αυτές οι φωνές εμάς. Θα πρέπει είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα. Να ακολουθεί βασικά τα εξής. Κρατάει τις αποστάσεις. Σωστά. Πλένει τα χέρια του και φοράει τη μάσκα. Η μάσκα. Και απολυματικά, γιατρέ. Ναι, πλένει τα χέρια του με απολυματικά ή και με ένα απλό σαπούνι, αλλά κυρίως με απολυματικά. Και φοράει κυρίως τη μάσκα του. Η μάσκα είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Σωστά. Δεν τη φοράμε για να προστατευτούμε εμείς, τη φοράμε για να προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας και τους αγαπημένους μας που τους έχουμε μέσα στο σπίτι, ειδικά τις μεγαλύτερες ηλικίες. Φοράμε μάσκα λοιπόν, κρατάμε τις αποστάσεις, πλένουμε τα χέρια μας με αντισηπτικό και σαπούνι. Εφόσον τα εφαρμόσουμε αυτά, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να περιορίσουμε σημαντικά τον ιό, ο οποίος έχει πάρει αρκετά επικίνδυνη διαστάση τελευταία στην Αττική. Σωστά. Και είμαστε, αρχίζουμε και φτάνουμε στα όρια του συστήματος υγείας. Ένα άλλο τελευταίο μήνυμα που θέλω να δώσω, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, είναι ότι ειδικά φέτος θα πρέπει όσοι μας παρακολουθούν και ειδικά οι ευπαθείς ομάδες να κάνουν τον εμβολιασμό για τη γρήπη. Είναι πολύ σημαντικό να μην επιβαρύνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με κρεβάτια για τη γρήπη. Ναι. Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες? Είναι οι άνθρωποι πάνω των 65. Όσοι έχουν χρόνια προβλήματα, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς και γενικά με παθήσεις χρόνιες. Τα μικρά παιδιά και το υγειονομικό προσωπικό. Γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς. Ναι. Υπάρχει επαρκής ποσότητα εμβολίων φέτος. Αυτό το εμβόλιο της Κρήτης είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Πολύ ωραία. Το εμβόλιο της γρήπης είναι ασφαλές. Σύμφωνα με όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς και δεν υπάρχει κανένας λόγος, τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες, οι οποίες ούτως ή άλλων θα προηγηθούν, γιατί δεν φτάνουν τα εμβόλια για 10 εκατομμύρια, είναι 4,5, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μην το κάνουν. Σωστά. Με αυτή την προτροπή θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος, τελικά θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα. Και εμείς είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί είστε πραγματικά στο σύστημα υγείας, στο ελληνικό, είναι καταρτισμένο με ανθρώπους σαν εσάς. Και είμαστε γνώμονες. Πρέπει να ακούμε λοιπόν την πολιτεία και εσάς. Τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας είδαμε τους ανθρώπους πίσω από τις μάσκες να μας χαρίζουν χαμόγελα, προστατεύοντας την υγεία μας. Τώρα, αλλά και όποτε χρειαστεί, φοράμε και εμείς μάσκα. Κλείνουμε ραντεβού, ακολουθούμε τις οδηγίες τους και τους έχουμε πλάι μας ό,τι και αν συμβεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μας και θα είναι πάντα με κάθε τρόπο. Έτσι ήταν και έτσι θα είναι η σχέση με το γιατρό μας. Μοναδική. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Σχέση ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και πάλι. Ευχαριστώ, γιατρέ. Σας ευχαριστώ και εγώ, ήταν ιδιαίτερη χαρά.